οπτικοακουστικού μουσείου στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη. Το ύψος της πρότασης, την οποία αναμέναμε να εγκριθεί εντός του Ιουνίου, ήταν 9,8 εκατομμύρια ευρώ. Η ευνίδια διάλυση της ΕΡΤ δημιουργεί τα δύο παρακάτω προβλήματα. Πρώτον, η πρόταση είχε κατατεθεί από την ΕΡΤ και το ΕΣΠΑ προφανώς θα βρει τρόπο να απορρίψει την πρόταση, επειδή δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει διάδοχος φορέας ο οποίος θα καταθέσει ανάλογη πρόταση και αν είναι δυνατόν να εγκριθεί ανάλογη πρόταση που είχε κατατεθεί από άλλο φορέα. Και το δεύτερο είναι ότι η καθυστέρηση που προκάλεσε η διάλυση της ΕΡΤ εμποδίζει να έχουμε τα χρονικά περιθώρια να ανταποκριθούμε μέχρι στις προθεσμίες που έθετε γενικώς το ΕΣΠΑ. Εδώ οι απώλειες δεν είναι μόνο για την ΕΡΤ, είναι και συνολικότερα για το κράτος, το οποίο θα στερηθεί αυτή την απορρόφηση των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτον και σημαντικότερον, υπάρχει κίνδυνος απώλειας των συχνοτήτων της ΕΡΤ στην ψηφιακή τηλεόραση. Αυτό γιατί? Όπως θα γνωρίζετε, ο κύριος Δασκαλάκης, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών του νεοσυσταθέντος Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο αρμόδιος δηλαδή άνθρωπος, έχει δηλώσει ότι θα υπάρξει η προκήρυξη ενός διαγωνισμού για την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου για τις συχνότητες της ψηφιακής τηλεόρασης, με προθεσμία 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δηλώσει ότι πρέπει να γίνει η προκήρυξη. Μέσα σε αυτήν στο σχέδιο των προδιαγραφών που υπήρχε για αυτή την αδειοδότηση, υπήρχε ένα αυστηρότατο χρονοδιάγραμμα που έλεγε ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2012 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 η ΕΡΤ έχει υποχρέωση με ποινή αφαίρεσης των συχνοτήτων της, αν δεν ανταποκριθεί σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, να στήσει 300 περίπου πομπούς ανά την Ελλάδα. Υπήρχε ένας διαγωνισμός του οποίου προδιαγραφές είχαν ετοιμαστεί για την αγορά 300 πομπών, είχαν προετοιμαστεί από τον Δεκέμβριο του 2012, τον οποίον σκοπίμως η τελευταία διοίκηση της ΕΡΤ δεν έβγαζε στον αέρα με διάφορες κολλησιεργίες. Δεν ξέρουμε αν υπήρχε σκοπιμότητα για να συμβεί αυτό που πρόκειται να συμβεί τώρα ή αν ήταν απλώς καθυστερήσεις λόγω άγνοιας του αντικειμένου και της σημασίας του, αλλά ο διαγωνισμός αυτός δεν έχει βγει στον αέρα. Με το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ΕΡΤ να αγοράσει αυτούς τους πομπούς. Ξέρετε ότι οι διαδικασίες αγοράς με διαγωνισμούς είναι χρονοβόρες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προλάβει να έχει αυτούς τους πομπούς το Σεπτέμβριο ή ακόμα και αργότερα εντός του έτους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο αν τελικώς περάσει θα σημαίνει ότι η μη ανταπόκριση της ΕΡΤ θα οδηγήσει στην αφαίρεση των αδειών παρόχου δικτύου, την αφαίρεση των συχνοτήτων και την παράδοσή τους στον ιδιωτικό πάροχο δικτύου, ο οποίος θα αναδειχθεί από αυτόν τον διαγωνισμό. Θα στερηθεί δηλαδή το δημόσιο από οποιασδήποτε συχνότητες ψηφιακής τηλεόρασης. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Γνωρίζετε ότι το φάσμα, οι συχνότητες είναι σπάνιος δημόσιος πόρος. Το δημόσιο θα στερηθεί κάθε δυνατότητα να χρησιμοποιεί δικές του συχνότητες εφόσον προχωρήσει αυτός ο διαγωνισμός με αυτούς τους όρους. Αν χαθούν οι συχνότητες θα είναι υποχρεωμένη η ΕΡΤ να απευθύνεται στον ιδιωτικό πάροχο και να πληρώνει για τις συχνότητες οι οποίες ήταν πριν δικές της, χωρίς να πληρώνει για αυτές μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εξοπλισμός περισσότερο των 5-6 εκατομμυρίων που έχει αγοραστεί, σύγχρονος εξοπλισμός για την τεχνολογική εξέλιξη της ΕΡΤ, έχει αγοραστεί για να ανταποκριθεί η ΕΡΤ στις ανάγκες
της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας που πρώτη έβγαλε στην Ελλάδα, στο High Definition δηλαδή, και στο πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει το RT HD. Αυτός ο εξοπλισμός, τον οποίο θα παρεμποδίσουν με κάθε τρόπο οι ιδιώτες πάροχοι, γιατί το είχαν πολεμήσει με λύσα όταν είχε βγει το High Definition από την ΕΡΤ, αυτός ο εξοπλισμός θα είναι πλέον ουσιαστικά άχρηστος. Θα χαθούν δηλαδή περί τα 8, έκανα λάθος πριν, περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για να αγοραστεί αυτός ο εξοπλισμός ώστε να ανταποκριθεί η ΕΡΤ στις εξελίξεις. Και βέβαια υπάρχει ένα ανυπολόγιστη ζημιά ότι η ΕΡΤ από πρωτοπόρος στις τεχνολογικές εξελίξεις θα μετατραπεί σε ουραγό. Τέλος, και ένα μικρό ζήτημα, δεν είναι τόσο μεγάλο αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Γνωρίζετε ότι η ΕΡΤ είχε συμβάσεις με τον ΟΠΑΠ για το θέμα του κίνο, όπου μετέδιδε κρυπτογραφημένα τα αποτελέσματα του κίνο στα πρακτορία, και επίσης μετέδιδε και το πάμε στοίχημα, τα αποτελέσματα του πάμε στοίχημα μέσω κάποιων σελίδων teletext που είχε διαθέσει η ΕΡΤ στον ΟΠΑΠ. Τα έσοδα από αυτή την σύμβαση που υπήρχε με τον ΟΠΑΠ για την ΕΡΤ ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ κάθε χρόνο. Η σύμβαση αυτή έχει διακοπεί, προφανώς θα υπάρχουν και ρήτρες, άρα όχι μόνο δεν θα εισπράττει τα έσοδα, αλλά θα υποστεί και ζημιά από τις ρήτρες που μπορεί να τις επιβληθούν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι οποιασδήποτε συμβάσεις, είτε παροχής υπηρεσιών, είτε αγοράς εξοπλισμού, έχουν υπογραφεί από την ΕΡΤ, συνολικότερα, με κάποιες εταιρείες, προβλέπουν ποινικές ρήτρες αν η καταγγελία της σύμβασης δεν έχει, αν ο ανάδοχος που υπήρχε, που υπέγραφε, ο αντισυμβαλόμενος, δεν ειδοποιηθεί εγκαίρως, που συνήθως προβλέπει κάποια διαστήματα, δύο αναλόγως με τη σύμβαση, δύο ή τρεις μήνες πριν. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται ρήτρες, τις οποίες πρέπει να αναλάβει να πληρώσει πλέον το δημόσιο, άρα ο Έλληνας πολίτης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Για ρήτρες μίλησε λοιπόν ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Μιχαλίτσης, για ποινικές